Συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία 28%, ΣΥΡΙΖΑ 17%. Το πιστεύετε? Όχι. Έχει βγει καμία δημοσκόπηση σωστή ποτέ στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια? Γιατί δεν λέτε πόσο λέγανε για το δημοψήφισμα, πόσο λέγανε για τις εκλογές τις τελευταίες? Τι πιστεύετε εσείς? Οι δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει. Παραδείγματος χάρη, οι δημοσκοπήσεις γίνονται τηλεφωνικά. Σήμερα υπάρχει κόσμος που δεν έχει τηλέφωνο. Αυτό δεν τον παίρνετε στο δείγμα μέσα. Σου λέω ένα παράδειγμα. Δεύτερον, παλιά δεν απαντούσε το 5%. Τώρα κλείνει το τηλέφωνο το 40%. Άρα το δείγμα επιστημονικά δεν στέκει. Δεν έχω λόγο να μην το πιστεύω. Έτσι σκατά που τα έχουν κάνει όλοι ρε παιδιά με τα συγχωρήσεις. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Και η διαφορά τι πώς τη βλέπετε? Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου. Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος λέτε. Αυτή η εντολοδόχη είναι των πιστωτών μας. Δεν υπάρχει καμία διαφορά να πάμε σε κάτι καλύτερο. Έτσι νομίζω ότι θα ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα νομίζω ότι είναι πνευματική και λόγω των εφαρμογών των μέτρων. Όταν νομίζω ότι η οικονομία θα ανακάψει αργότερα, οπότε ένας Μητσοτάκης δεν πιστεύω να ξανακυβερνήσει. Αυτό είναι παραπάνω. Χαμηλότερο ακόμα υπάρχει περίπτωση, αλλά όχι. 5% ας πάρει το ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω το 95% είναι η Νέα Δημοκρατία. Μου είναι αδιάφορα. Να πάνε να πνιγούν όλοι. Δεν αξίζει κανείς. Χρυσή Αυγή. Η καλύτερη δημοσκόπηση, έλεγε ο συγχωρεμένος ο σύντροφος ο Βλωράκης, είναι η κάλπη. Εκεί θα δείξει. Προσωπική μου άποψη ότι και λίγο είναι διαφορά. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη.